νομίζω ότι πριν από 1 και 1,5 χρόνο προεκλογικά είχαν προκύψει κάποιες δεσμεύσεις, είχε μπει ένα χρονοδιάγραμμα, όλοι εμείς του τουρισμού είχαμε σταθεί πάνω σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν, άρα ουσιαστικά μιλούσαμε το 2026 θα έχουμε καινούριο αεροδρόμιο, διάδρομο θα έλεγα καλύτερα. Αυτό δεν διαφαίνεται. Με την επιστολή μου λέω ότι εξαντλείται η υπομονή μας και πάνω σε αυτή τη βάση ως φορέας, θα το κουβεντιάσω με τις επόμενες μέρες, θα θέλουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία για να συντονίσουμε όλους τους φορείς του τουρισμού για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σε σχέση με την ολοκλήρωση του αεροδρομίου, του διαδρόμου εν πρώτης και ό,τι έχει να κάνει με το τέρμιναλ. Είναι γεγονός ότι άλλα σχεδιάστηκαν και άλλα υλοποιούνται. Όπως και να έχει, πρέπει να πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της πολιτείας να δώσει λύσεις και είμαι σίγουρος ότι θα δώσει λύσεις. Πού ακριβώς προσανατολίζεστε, κύριε Μούντρο, δηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε, τι περιθώρια υπάρχουν? Κοιτάξτε, ουσιαστικά πρέπει να κινηθούμε σε μια πολιτισμένη διάσταση εν πρώτης, θα έλεγα. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί το θέμα. Πρέπει να δείξουν όλοι ότι δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού. Πρέπει να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος. Για να προκύψει αυτό πρέπει να έχουμε ένα επαρκές αεροδρόμιο. Θα μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης με όλους τους φορείς. Ουσιαστικά εν πρώτης θα θέλαμε να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να πάρει μια διάσταση κάποια στιγμή, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και όχι να είμαστε στο φλου πότε θα ολοκληρωθεί ο διάδρομος και το τέρμιναλ.